Είχαμε στην Νίνα Δημητρίου, ταμεία της Περιφερειακής Διοίκησης Ηπείρου, της Ελλήνων Συνέλευσης και πρόεδρο του τοπικού οργανισμού Ηγουμενίτσας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μας δύο λόγια για την Ελλήνων Συνέλευση, για τον φορέα των Ελλήνων. Όπως το είπατε και ο ίδιος, είναι ο φορέας, ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων. Αυτό είναι που δεν έχουμε κατανοήσει. Θα ήθελα σήμερα να μην έχει τη μορφή... Η ομιλία μας δεν θα ήθελα σήμερα να έχει τη μορφή συνέντευξης. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα δεδομένων των γεγονότων της σύλληψης του πρόεδρου μας, Αρτέμι Σόρα. Θα ήθελα να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να εξηγήσω να εξηγήσω κάποια γεγονότα, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ. Με ρωτήσατε πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη αν είμαι θυμωμένη. Δεν είμαι απλώς θυμωμένη. Όταν ένας άνθρωπος έχει το δίκαιο με το μέρος του, δεν είναι απλώς θυμωμένος. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ένας Έλληνας με το όνομά του και με το πρόσωπό του βγήκε μπροστά και έκανα αυτά που κάποτε θα φάντοζαν απίστευτα. Ο Αρτέμι Σόρα λοιπόν εμφανίστηκε στις ζωές μας το 2012, καταθέτοντας στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν από το 12 δεν τον γνώριζε κανείς μας. Είχαμε χρήματα, κάναμε τις διακοπές μας, γλεντούσαμε. Ο Αρτέμις όμως, επί πολλά χρόνια, εργαζόταν πυρετωδώς για αυτήν την ώρα, για την ώρα του 2012. Κατέθεσε, όπως σας προείπα, 600 δισεκατομμύρια στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Τα κάρφωσε στην κυριολεξία. Κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Όλες οι σφραγίδες, όταν πάμε σε μία υπηρεσία δημόσια, επάνω γράφουν ελληνική δημοκρατία. Όχι κυρίαρχη. Αυτό ακριβώς έκανε ο Αρτέμις. Ενεργοποίησε την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, το επαναλαμβάνω, για να γίνει αντιληπτό. Γιατί μπορούσε να το κάνει. Ήρθε δηλαδή να κάνει τον Έλληνα ξανά κυρίαρχο. Μας τα πάνε λίγο λάθος στην ιστορία. Ο Αρτέμις, καταθέτοντας τα 600 δις, ενεργοποίησε τεράστιους μηχανισμούς, παγκόσμιους και εγχώριους. Ο Αρτέμις ξεκίνησε τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης. Μέσα σε αυτά τα γραφεία μπήκαν Έλληνες, ελεύθεροι, ενεργοί και δήλωσαν την κυριαρχία τους. Οργάνωσαν ένα γραφείο, έμαθαν να το διοικούν και αμέσως μετά δήλωσαν την κυριαρχία τους με την εξώδικη δήλωση εντολή εξουσιοδότηση. Είναι αυτό το έγγραφο για το οποίο έχει γίνει τεράστιος λόγος. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται ρητός. Και ενώ επί τουλάχιστον μία πενταετία το καθεστώς και τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να με πείσουν για την αδιέξοδη φτωχοποίηση των Ελλήνων πολιτών και την εν της πράγμασης πτώχευση της χώρας μας, πρόσφατα υπέπεσαν στην αντίληψή μου ατράνταχτες αποδείξεις ότι έχω καταστεί πλουσιότερος εν αγνία μου και οι οποίες περιουσίες μου περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω. Πρώτη περιουσία, τα 600 δις δολάρια της Αμερικής. Δεύτερη περιουσία, τα 2-3-300 δις που απορρέουν δικαιώματα, που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας. 2-3-300 δις. Ο Αρτέμις κατέθεσε δικές του εγγύησεις, προσωπικές, δικά του χρήματα και κατέβασε από τα παγκόσμια ταμεία, τα οποία υπογράφουν όλοι οι παγκόσμιοι θεσμοί, αλλά και οι ελληνικοί θεσμοί, κάθε χρόνο στους παγκόσμιους ισολογισμούς. Από αυτά λοιπόν κατέθεσε ο Αρτέμις δικές του
δικά του χρήματα, δικές του εγγύησεις και κατέβασε τον ποσό των 2-3-300 δις και είναι έτοιμης χρηματοδοτήσεις για όλους τους Δήμους. Και η πρώτη περιουσία είναι πλέον γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Είναι τα 600 δις που επικυρώνονται με 2 δικαστικές αποφάσεις, όχι μία, 2. Την 67650 του 2013 και την 107376 15 Δεκάτου του 2017. Ο κόσμος μπορεί να ανατρέξει στο ίντερνετ και να τα δει και να τα διαβάσει. Είμαστε θυμωμένοι, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ζήτησε τίποτα από μας. Το μόνο που ζήτησε είναι να ενωθούμε. Είπε, και το λέει από την αρχή που τον ξέρουμε έως και σήμερα, τα έχω όλα έτοιμα. Το μόνο που έμεινε είναι να ενωθούν οι Έλληνες. Ενώστε τους Έλληνες. Δεν ζητάει τίποτε άλλο. Δεν είναι ο Αρτέμις που μας έβαλε στα μνημόνια. Δεν είναι ο Αρτέμις που μας είπε να πάμε να πάρουμε δάνεια, στεγαστικά, καταναλωτικά. Δεν είναι ο Αρτέμις αυτός που υπέγραψε τα μνημόνια. Δεν είναι ο Αρτέμις αυτός που πούλησε την χώρα του στους τοκογλύφους τραπεζίτες. Ο Αρτέμις αντιθέτως είναι αυτός που ήρθε να μας σώσει από αυτά. Αρτέμις Όρας. Ο Έλλην Αρτέμις Όρας. Έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές και έχουμε αναφέρει και εμείς ως μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης ότι ο Αρτέμις τα έχει καταφέρει πρώτα στο εξωτερικό. Γιατί ο κόσμος φοβάται ότι αν τα καταφέρει στην Ελλάδα θα τα καταφέρει έξω. Δεν θα τον αφήσουν έξω. Σας πληροφορώ λοιπόν συνέλληνες ότι ο Αρτέμις Όρας πρώτα έφτιαξε σύμφωνα με παγκόσμιες συνθήκες, νόμους, όλα τα νομικά του έγγραφα και μετά ήρθε να μας τα ανακοινώσει. Οι έξω έχουν υπογράψει και έχουν αποδεχθεί τον Έλληνα Αρτέμις Όρα, το έθνος και τα μέλη του έθνους, που είμαστε εμείς οι Έλληνες, αυτόχθονες κυρίαρχοι ηθαγενείς. Αυτό ακριβώς κάνουμε με την εξώδικη δήλωση, εντολή εξιοδότηση, κυρίως και πρωτίστως προς την ΔΟΗ, προς την ΑΑΔΕ. Υπάρχουν 6 μορφές εξώδικης δήλωσης εντολής εξιοδότησης. Είναι προς την ΔΟΗ, η ΑΑΔΕ, είναι προς τα ταμεία, είναι προς τις τράπεζες, είναι προς τη ΔΕΗ, είναι προς την ίδρυυση, είναι προς το Δήμο για τα δημοτικά τέλη. Αυτή η εξώδικη δήλωση δεν μπόρεσε κανένας εδώ και 5 χρόνια να την σπάσει. Με το που καταθέτουμε αυτήν την εξώδικη δήλωση, αυτομάτως λέμε στο καθεστώς ότι γεια σας, ήρθαμε. Ήρθαν οι κυρίαρχοι Έλληνες, αυτόχθονες ηθαγενείς, και απαιτούν τα δίκαια και τα δικά τους πίσω. Αυτή η εξώδικη δήλωση λοιπόν, εντολή, εξιοδότηση, εξώδικη, έξω από την δίκη, συνοδεύεται από 300 σελίδες αποδεικτικών στοιχείων για αυτά ακριβώς που γράφει. Είναι αυτό ακριβώς που πείραξε το καθεστώς. Ότι λέμε, πλέον δεν είμαστε υπήκοοι. Όπως εσείς φροντίσατε να είμαστε από τον Όθωνα και μετά. Πλέον ήρθαμε και δηλώνουμε κυρίαρχοι. Δηλώνουμε έθνος. Ο Αρτέμις Όρας ενεργοποίησε το τεράστιο όπλο του έθνους. Ενεργοποίησε το έθνος, την κυριαρχία του έθνους. Γιατί όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων απορρέουν από το έθνος και μόνο. Το ένα έθνος στο πλανήτη. Και αυτό είναι των Ελλήνων. Δεν το λέμε εμείς, το υπογράφει το ίδιο το καθεστώς. Στις αποδείξεις μέσα αυτό ακριβώς λέμε. Το ίδιο το καθεστώς υπογράφει ότι υπάρχει μόνο ένα έθνος στο πλανήτη. Με τις παγκόσμιες συνθήκες και με τους παγκόσμιους νόμους, ο Αρτέμις κατάφερε αυτό που κάποτε φάνταζε κατόρθωτο. Να ενεργοποιήσει ολόκληρο τον πλανήτη, νομικά και οικονομικά, υπέρ των Ελλήνων. Και εδώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Αρτέμις είπε, Έλλην είναι ο άνθρωπος. Εόπου υπάρχει άνθρωπος, έχει τα δικαιώματα του έθνους δικά του. Δεν μπορεί κανένας να του τα πάρει. Αυτό μας έμαθε ο Αρτέμις.
Οικονομικά, στην Ελλήνων Συνέλευσης μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα. Έχουμε τεράστιες περιουσίες, 600 δις, 2-3-300 δις. Έχουμε τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, που το ίδιο το καθεστώς, η ίδια η Βουλή κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο για τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Η ίδια η Βουλή δηλαδή επικυρώνει τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Εδώ θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Οι βουλευτές μας θα θέλαμε να μας δείξουν το ΦΕΚ νομιμοποίησης σύστασης της Βουλής σε σώμα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας δείξουν το ΦΕΚ σύστασης της Βουλής σε σώμα. Υπάρχει λοιπόν ΦΕΚ διάλυσης της Βουλής. Τη σύσταση στο ΦΕΚ. Αυτό θα ήθελα να αφήσω τους συνέλληνές μου να το ψάξουν οι ίδιοι και να δουν ποιοι είναι αυτοί και με ποιο ΦΕΚ βγάζουν νόμους, ξεπουλάνε τη χώρα μας, με ποιο ΦΕΚ παίρνουν το δικαίωμα από το έθνος και ξεπουλάνε τις πατρίδες, τα κορμιά μας, τις ψυχές μας. Ο Αρτέμις Όρας ήρθε να βάλει ένα τέλος όλο αυτό. Και μας χρειάζεται όλους. Χρειάζεται όλους τους Έλληνες. Προχθές μάθαμε και ανακοινώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η σύλληψη του Προέδρου του Έθνους, του Πολιτικού Φορέα του Έθνους των Ελλήνων, του Αρτέμις Όρα. Για ποιο λόγο συνελήφθη ο Αρτέμις? Ποιες είναι οι κατηγορίες που τον συνοδεύουν? Σε ό,τι δικαστήριο χρειάστηκε να είναι ο Αρτέμις ήταν παρόν και δικαιώθηκε. Αθώθηκε και δικαιώθηκε. Ακόμα και στην προσωπική του, υπόθεση, ο Αρτέμις δικαιώθηκε εδώ και μήνες. Δεν κρυβόταν ο Αρτέμις. Ο Αρτέμις έπρεπε να προστατεύσει την ίδια του τη ζωή. Ύστερα από δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του, έπρεπε να προστατεύσει τη ζωή του για να τελειώσει την τεράστια αποστολή του. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη σωτηρία της Ελλάς και των Ελλήνων. Της μητέρας των μητέρων Ελλάς και των Ελλήνων ανθρώπων. Όλου του πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμις. Και έχουμε το καθεστώς. Από ό,τι διαβάσαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν βγάλει μία σωρία κατηγοριών, οι οποίες δεν ευσταθούν πουθενά. Εγκληματική οργάνωση. Ποιος? Η Ελλήνων Συνέλευσης, που έχει καταθέσει τις προγραμματικές της δηλώσεις, την ιδρυτική της διακήρυξη, όλα τα έγγραφά της στον Άριο Πάγο και έχει και αριθμό πρωτοκόλου, αριθμός έγκρισης του Άριου Πάγου, 6199, από τις 4 Ιανουαρίου του 2015. Από τις 4 Ιανουαρίου του 2015 είμαστε πολιτικός φορέας και διπολιτικός φορέας του έθνους. Τα χρήματα του Αρτέμις Όρα, τα 600 δις, τα 2-3-300 δις, είναι χρήματα κατατεθειμένα στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, άρα στο έθνος. Δεν μένει τίποτε άλλο στην Έλληνα από το να έρθει στην Ελλήνων Συνέλευσης και να δηλώσεις κυρίαρχος. Όλα τα άλλα, είπε ο Αρτέμις, αφήστε τα πάνω μου. Ενωθείτε. Είναι επιτακτική ανάγκη να ενωθούν οι Έλληνες. Να ενωθεί το έθνος, χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα. Αυτό φωνάζει εδώ και 5 χρόνια. Το ίδιο και όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης, που κάθισαν και διάβασαν λίγο παραπάνω από τα αδέρφια μας εκεί έξω. Ήρθε η ώρα, Έλληνες, να σταθούμε στο πλάι του ανθρώπου που, αν δεν έκανε την κατάθεση των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2012, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχαμε ως Έλληνες. Ο Αρτέμις κατάφερε να παγώσει το χρόνο. Πάγωσε το χρόνο και άφησε στους Έλληνες το περιθώριο να ενωθούν. Τίποτε άλλο δεν ζήτησε.
εμάς όλους τους Έλληνες να ενωθούμε στον πολιτικό φορέα του Έθνους Ελλήνων Συνέλευσης με 33 ελάνια αξιακά πρωτόκολλα, με συγκεκριμένη δομή και δόμηση, με ελάνιο αξιακό σύστημα, να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τον ίδιο μας τον πλούτο. Δεν θέλει κάτι άλλο. Πήρε τον πλούτο από αυτούς που μας τον έχουν πάρει και μας τον δίνει πίσω. Τα δίκαια και τα δικά μας ζητάμε. Και εμείς και ο Αρτέμις. 21 λοιπόν Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι παρόντες στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Γιατί εκείνη την ημέρα συνέλληνες και αδέρφια μου δεν δικάζεται ο Αρτέμις ώρας μόνο. Δικάζεται το έθνος. Δικάζονται όλοι οι Έλληνες. Ο Αρτέμις Όρας. Ένα όνομα, μια τεράστια ιστορία. Παλεύει χρόνια για μας. Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι όλοι να στεκόμαστε δίπλα από τον πρόεδρό μας. Τον πρόεδρο του έθνους που τον αναγνωρίζει ο πλανήτης και όλες οι αρχές, οι πλανητικές αυτού του κόσμου. Τον αναγνωρίζουν άπαντες. Δεν μπορεί οι Έλληνές του να μην τον αναγνωρίζουν. Αυτή τη στιγμή, 21 Ιουνίου και ώρα 10 λοιπόν το πρωί, όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι παρόντες στα δικαστήρια των Ευελπίδων. Να στηρίξουμε τον πρόεδρο του έθνους των Ελλήνων. Όπως έχει στηρίξει και αυτός εμάς μέχρι σήμερα. Είναι ιερό καθήκον όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών, να βρισκόμαστε εκεί. Μαζί με τον Αρτέμι δικάζονται όλοι οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Όλοι μαζί, σε μία γροθιά, σαν μία γροθιά δυνατή. Γιατί εκείνη τη στιγμή θα πολεμήσουμε το καθεστώς, τους επικυρίαρχους, που μας θέλουν γονατιστούς, που θέλουν τα αδέρφια μας να αυτοκτονούν, που θέλουν τα παιδιά μας να πεινάνε, που στέλνουν τα παιδιά μας, τα μυαλά των Ελλήνων στο εξωτερικό, που μας θέλουν μια χώρα διαλυμένη, που παραδώσαν τη Μακεδονία μας, τον Νίκο του γένους. Μακεδονία, δεν είναι τόσο απλό αυτό το θέμα. Από τη Μακεδονία συνέλληνες, απορρέουν όλα τα κληρονομικά μας δικαιώματα. Είναι γραμμένα όλα. Είναι γραμμένο στην ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα του έθνους Ελλήνων Συνέλευσης. Η Μακεδονία δεν είναι μικροκεφάλαιο. Από το 1959 με ΦΕΚ έχουν παραδώσει το όνομα. Γιατί το όνομα αυτό φέρει τον πλούτο και το χρυσό των Ελλήνων. Αυτό ακριβώς έκανε ο Αρτέμις. Ήρθε. Μας άνοιξε τα μάτια. Πρώτα έπραξε και μετά μας τα έδειξε. Οφείλουμε όλοι οι Έλληνες, γιατί χάρη σε αυτόν, τον τεράστιο Έλληνα σήμερα είμαστε ζωντανοί και είμαστε παρόντες και μπορούμε να παλέψουμε για τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Έλληνα πατέρα και Έλληνα, Ελληνίδα μάνα, οφείλουμε στα παιδιά μας να παραδώσουμε ένα μέλλον όπου θα μπορούν να ζήσουν, να βιώσουν με ευημερία, να έχουν υγεία, να έχουν παιδεία. Όλα αυτά είναι γραμμένα στις προγραμματικές μας δηλώσεις και το πώς θα γίνουν. Τα οικονομικά εργαλεία είναι εδώ. Τα πνευματικά εργαλεία του Αρτέμι είναι εδώ. Και όλων των Ελλήνων και της δημιουργίας της ίδιας. Οφείλουμε, και είναι ιερό καθήκον όλων μας, να είμαστε την Πέμπτη, 10 η ώρα, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, για να στηρίξουμε τον Αρτέμι αλλά και τους εαυτούς μας. Θα στηρίξουμε τα παιδιά μας. Σήκω Έλληνα από τον καναπέ. Δεν γίνεται και δεν δίνονται οι λύσεις και οι μάχες από τον καναπέ. Η μόνη μάχη Έλληνα που έχεις να δώσεις είναι η υπογραφή σου και να δηλώσεις ότι είσαι κυρίαρχος Έλληνας ηθαγενής. Μόνο εσύ μπορείς να δώσεις εντολές. Δεν μπορεί κανένας να σου δώσει εντολές. Αυτό σου λέει ο Αρτέμις. Αυτό σου λέει ο αδερφός σου. Αυτό σου λέει ο πατέρας σου. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε τον Έλλην Αρτέμις Όρα. Όπως και αυτός έως σήμερα στηρίζει εμάς. Και δήλωσε πάρα πολλές φορές ότι ως το τέλος ο ίδιος θα είναι παρόν.
Και εμείς οφείλουμε να είμαστε παρόντες μαζί του. Γιατί είναι εδώ για μας, για το έθνος του. Όλοι μαζί ενωμένοι. Θα τα καταφέρουμε. Τα έχουμε ήδη καταφέρει. Και το καθεστώς αυτό το γνωρίζει. Και ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν τους Έλληνες από το να ενωθούν στην Ελλήνων Συνέλευση ήταν αυτό το πολιτικό πραξικόπημα που κάνουν στον αρχηγό μας, στον πρόεδρό μας, Αρτέμι Σόρ. Γιατί αρχηγός σημαίνει άρχο ενός πολέμου. Και εγώ είμαι αρχηγός. Και εσύ είσαι αρχηγός. Και όλοι μας είμαστε αρχηγοί. Γιατί άρχουμε ενός πολέμου που δεν τον ξεκινήσαμε εμείς οι Έλληνες ποτέ. Πάντα αυτοί μας πολεμούσαν. Γιατί συνέλληνες. Αναρωτηθείτε γιατί. Τι είναι αυτό που έχουμε. Τι είναι αυτό που θέλουν από εμάς. Σκλάβους. Όχι. Ο Έλληνας δεν γονάτισε και δεν έγινε σκλάβος ποτέ. Ναι, ξέρω. Σας μοιάζω θυμωμένη. Σας μοιάζω οργισμένη. Αλλά αυτά που έχουν κάνει σε εμάς είναι πάρα πολλά. Και αν δεν ερχόταν ο Αρτέμις, δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή όλοι μας. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Καλούμε όλα τα αδέρφια μας εκεί έξω. Γιατί είμαστε όλοι αδέρφια. Γιατί είμαστε όλοι ένα. Καλούμε να έρθουν την Πέμπτη στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Εκείνη τη στιγμή το έθνος θα γράψει ιστορία. Οι Έλληνες συναντώνται με την ίδια τους την ιστορία. Και από εκείνη την ημέρα και μετά δεν θα είναι τίποτα το ίδιο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.